βασιλικών πολεμικών πυρπολιτής, διακομίστησαν εξ Ιταλίας τα οστά 23 Ελλήνων αξιωματικών που επνίγησαν εις την Αδριατική κατά τον τορπιλισμό του πλοίου το οποίο τους μετέφερε εις την Ιταλία ο Σωμήρους. Ο βασιλεύς Παύλος, κατελθόν εις Πειραιά μετά του διαδόκου Κωνσταντίνου, απέτησε φόρον τιμής εις τους μάρτυρας τούτους του εθνικού μας αγώνος, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο ηρωικός συνταγματάρχης Δαβάκης. Ο Αμερικανός Υφυπουργός Εμπορίου κ. Φραγκλίνος Ρούσβελτ, ιός του επί εποχής πολέμου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήχθη στην Ελλάδα συνοδευόμενος υπό τη σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου, ο κ. Ρούσβελτ θα μετάσχει της κρουαζιέρας της κ. Κένεδη στα ελληνικά νησιά. Η κυρία Ζακλίν Κένεδι έφτασε στα Αθήνας για να αναρρώσει εποφελούμενη από το θαυμάσιο αντικό κλίμα. Εις το αεροδρόμιο την υπεδέχθη η αδελφή της πριγκίπισσα Ράτζιβιλ, ο Αμερικανός εν Αθήνες πρεσβευτής κ. Λαμπουής και η μικρούλα Χρυσανθέμη, που εσώθη, χάρη στο ενδιαφέρον της κυρίας Κένεδι, από βέβαιο θάνατο με μια εγχείρηση στην καρδιά. Την επομένη της αφιξεώς της, η πρώτη κυρία της Αμερικής επεσκέφθη την βασιλική οικογένεια στο Τατόι. Στη Νεάπολη της Ιταλίας ετελέστησαν οι τέταρτοι μεσογειακοί αγώνες με συμμετοχήν 1.600 αθλητών από 13 χώρες. Η τελετή άρχισε με μεγαλοπρεπή παρέλαση, της οποίας προηγείται η ελληνική ομάς. Κάθε χώρα έχει φέρει μία λίκηθο με θαλασσινό νερό από τα παράλια της. Το νερό αυτό αδειάζεται σε κοινό δοχείο για να συμβολιστεί η ενότηση των εθνών που τα παράλια τους βρέχει η Μεσόγειος. Οι Έλληνες αθλητές είχαν μερικές ατομικές επιτυχίες, όπως του Μπαλάση, ο οποίος υπερεύει στο άλμα επικοντό το 4.40. Στο αγώνισμα ενίκησε ο Γιουγκοσλάβος Λέσεκ με 4.75. Στο δίσκο, ο Κουνάδης δεν φτάνει τη συνήθεια επίδοσή του και διατηρεί την τετάρτη θέση με 51.73. Στα 400 μέτρα, ο Ρεγκούκος κάνει μια πολύ καλή κούρσα και τερματίζει δεύτερος με 48 δευτερόλεπτα. Με ωραίο στυλ, ο Σεβαστόπουλος υπερπηδά το 1.95, αλλά αποτυγχάνει στα 2 μέτρα. Ο Πιεράκος, σε κακή φόρμα, ρίχνει το ακόντιο μόνο στα 69 μέτρα και αφήνει την πρώτη θέση στον Ιταλό Λιεβόρε, που έριξε 77.25. Εις αγώνα ρεβάνς, η ομάδα της ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδό της τη Γαλλική Μονακό για το Πρωτάθλημα Ευρώπης 1963. Η πρώτη συνάντηση στη Γαλλία είχε λήξει υπέρ της γαλλικής ομάδος με 7 τέρματα εναντί 2.
Στο γήπεδο της, η ΑΕΚ τα καταφέρνει καλύτερα, ώστε να διατηρήσει την ισοπαλία με 1-1, αλλά όχι τόσο καλά, ώστε να προκριθεί για τους τελικούς. Πέρασμα των αιώνων, οι λαοί και τα έθνη γράφουν την ιστορία των. Η ιστορία για την Ελλάδα και τους Έλληνες άρχισε με ένα θούριο που φλόγησε τα στήθη των μαχητών στη Σαλαμίνα. Παιδιά της Ελλάδος εμπρός, για την ελευθερία της πατρίδος, για τους βωμούς και τους τάφους, για ό,τι έχουμε ιερό. Όλοι οι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία. Δωρεείς και Αχαιοί και Ίωνες και Βυζαντίνοι. Κάποτε η φλόγα της σβήστηκε με την ίστατη πνοή του τελευταίου παλαιολόγου. 400 χρόνια αργότερα, οι γενναίοι του 21 ξανάναβαν τη φλόγα από τη στάχτη της και η ελευθερία ξαναρχόταν στην Ελλάδα, βγαλμένη από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Και ακολούθησαν σελίδες χρυσές, ιστορίες που την έγραψαν ένας Κωνσταντίνος Στρατιλάτης και ένας Ελευθέριος Βενιζέλος, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε στεριές και πέλαγα και των Ελλήνων η πολεμική αρετή. Η γενιά 12 και 13 ανασταίνει τους μαραθώνες και τις πλατεές και τα δερβενάκια και τη γραβιά. Μέσα από ένα ολοκαύτωμα ξεπετιέται η νίκη η ελληνική. Σας ευχίζω εν όνομα της Ελλάδας να αφήσετε τα πάτη σας και τα νήσι σας και τα σκοματικά σας γειτονίας. Στρατιλάτης απονέμει στο πεδίο της μάχης ύψιστη τιμή στη γαλανόλευκη και τους γενναίους που τη δόξασαν. 1940. Οι Έλληνες ρίχνονται στον αγώνα υπερβομών και εστιών, συσπηρωμένοι γύρω από ένα μάρτυρα βασιλιά που τους οδηγεί σε νέες νίκες. Τελέσσοντα διαθέτουν τεχνικά μέσα, ολιγάριθμον δε και δυσχυρός συγκροτημένου προσωπικών. Στα κορφοβούνια και στα πέλαγα, στη γη, στον εθέρα, στις θάλασσες, ως την πνοή την ύστερη, θριαμβεύει των Ελλήνων η αρετή. Χιλιάδες χρόνια πέρασαν και η Ελλάς υπάρχει και βαδίζει μπροστά στα πεπρωμένα που η μοίρα της έταξε, επικεφαλής λαών και εθνών που λατρεία και σύμβολο έχουν την πατρίδα, την τιμή, την ελευθερία.